ότι δεν υπάρχει κάτι πιο μαγικό από το να μπορείς εν μία νυχτή να αλλάξεις ολοκληρωτικά τη ζωή σου. Ειδικά όταν ό,τι κάνεις μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι πολύ πετυχημένο. Όταν δηλαδή είσαι στην κορυφή σου. Κάτι τέτοιο έκανε η κοπέλα που βρίσκεται απέναντί μου και τώρα φιλοξενώ, η Θεοδώρα Ισατολιά. Θεοδώρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Γιάννη μου, καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που συναντιόμαστε και τηλεοπτικά. Πριν λοιπόν ξεκινήσεις να μιλήσεις για την προσωπική σου ιστορία, ήθελα να πω ότι στους φίλους τηλεθεατές που τυχόν δεν γνωρίζουν τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, ότι είσαι μία από τις σημαντικότερες μουσικούς, καταγεγραμμένες μουσικούς της κλασικής μουσικής, ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχουν πάρει από το Εθνικό Οδείο Υποτροφία τα τελευταία 127 χρόνια λειτουργίας του. Έχεις κάνει 2 CD στο εξωτερικό, στην Αμερική, κλασικής μουσικής και όλα αυτά, εν μία νυχτή, τα εγκατέλειψες προκειμένου να αφιερωθείς στο χορό. Από εδώ ξεκινάς. Από εδώ ξεκινάω. Πού να αρχίσω. Ναι, όντως, υπήρξα πιανίστα πολλά χρόνια. Απόφοιτος από το Δύο Αθηνών, σπούδασα στο Τζούλια της Αμερικής, με μεγάλη πορεία, με πολλές επιτυχίες κτλ. Αλλά πιστεύω ότι όλα στη ζωή είναι κάλεσμα. Και το δικό μου το κάλεσμα φαίνεται ήταν κάπου αλλού. Σε κάτι καλλιτεχνικό επίσης, όπως είναι ο χορός, ήταν μια απόφαση που δεν ήρθε ακριβώς σε μια νύχτα μέσα. Σιγουέβραζε μέσα μου πολλά χρόνια, απλά σε μια νύχτα εκτοξεύτηκε και είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει διότι η ψυχή πρέπει να αναπνέει και να πηγαίνει εκεί που θέλει πραγματικά. Κάπως έτσι λοιπόν σταμάτησα σιγά σιγά αλλά σταθερά την πορεία μου προς τη μουσική. Που όντως υπήρξε μεγάλη, με πολλές συναυλίες στο εξωτερικό, με βραβεία, με διακρίσεις. Ήταν αυτό δύσκολο, ήταν εκείνη η στιγμή, η κομβική στιγμή, που αφήνεις την προηγούμενη ζωή σου και πρέπει να αισθάνεσαι ότι πρέπει να αλλάξεις, πρέπει να φύγεις από τον δρόμο που βρίσκεσαι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, φυσικά ήταν δύσκολη, γιατί καμία επανάσταση δεν γίνεται χωρίς αίμα, δάκρυα, υδρότα και θυσία, διότι όταν όλος ο κόσμος σε γνωρίζει ως πιανίστα και μετά μέσα σε μια νύχτα, όπως το είπες και εσύ, πρέπει να σε γνωρίσει κάπως αλλιώς, δυσκολεύεσαι όχι μόνο εσύ να το καταλάβεις και να το συνειδητοποιήσεις, αλλά και η κοινωνία. Mm-hmm. Και καλώς ή κακώς στην κοινωνία ζούμε. Mm-hmm. Και σε αυτήν οφείλουμε να δώσουμε και. Και σε αυτή την κοινωνία, θέλω να με επιτρέψεις, επειδή είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, για να φανεί ακόμα περισσότερο για την κοινωνία, πρέπει να πας τα μαλλιά σου λίγο πίσω. Τα πήγα όλα πίσω, είμαι καλύτερη. Και νομίζω τώρα ότι η κοινωνία θα χαρεί πάρα πολύ. Όπως χάρηκε και όταν με εξαιρετικό Εξάλλου, τρόπο μετέβεις από το ένα βήμα στο επόμενο. Πρόσεξε, η ομορφιά λοιπόν είναι μέρος της ζωής μας και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Καλά, μην το λες. Εγώ γι' αυτό παραμένω τόσο όμορφο, γιατί θέλω είσαι να σώσω τον πλανήτη. Είσαι και εξωτερικά τον πλανήτη όλο. Ναι, κοίτα. Και εξωτερικά. Η ιδιαίτερα όμορφη αυτή που έχουμε αυτό το φέτα το δόνης πάνω. Ξέρεις, κάθε ένας είναι. Εγώ είμαι φέτες. Πολλά κιλά. Η φέτα είναι το αγαπημένο μου τυρί, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να φύγω από την πλάκα που κάνω, κάνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή ήταν και η αφορμή για να έρθεις στην εκπομπή και να μιλήσουμε και να κοινοποιήσεις και στον κόσμο. Έχεις μια εταιρεία χορού με την οποία φέρνεις τους σημαντικότερους χορευτές ανά τον πλανήτη σε πάρα πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Θέλω να πω ότι στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν, ότι καθόλου το διάστημα των προηγουμένων μηνών ήρθαν οι σημαντικότεροι χορευτές της Αμερικής, του dancing της Αμερικής και τη δεδομένη στιγμή συνδυάζεις μαγικά το χορό με τον τουρισμό, κάνοντας πολύ σημαντικές διοργανώσεις και γνωρίζοντας τόσο το κοινό της Ελλάδος όσο και το εξωτερικού χορό σε μέρη της Ελλάδος, άρα μαθαίνοντας και την ιστορία και τη λαογραφία και τον πολιτισμό και την, όλη την πλευρά της χώρας. Μίλησέ μου γι' αυτό. Πώς προέκυψε αυτή η ωραία σκέψη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για χορευτικό τουρισμό. Mm-hmm. Dance Tourism in Greece, χορευτικός τουρισμός στην Ελλάδα. Ήταν μια ιδέα που είχα, την οποία την ξεσήκωσα από την Αμερική. Καθώς όταν ήμουν στην Αμερική, είδα πάρα πολλά όμορφα πράγματα να συμβαίνουν σε αυτή τη μαγική χώρα. Και με την επιστροφή μου λοιπόν στην Αμερική, είπα ότι η Ελλάδα έχει μια μοναδική ομορφιά. Ο χορός είναι μια ψυχοθεραπεία, οπότε τι πιο ωραίο θα ήταν, τι πιο ωραίο πάντρεμα να συνδυάσουμε λοιπόν τις ομορφιές της Ελλάδας,
με τις ομορφιές που μπορεί να δώσει ο χορός. Και έγινε μια στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Γίνανε πολλά. Ναι. Έχω ξεκινήσει αυτή την ιδέα τα τελευταία 5 χρόνια. Mm. Δεν το πιστεύω πως περάσανε 5 χρόνια. Έχω κάνει ήδη 12 ταξίδια. Ούτε ένα, ούτε δύο, είναι 12. Όταν πρωτοξεκίνησα, είπα Παναγία μου, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει μαθήματα, ταυτόχρονα να κάνει διακοπές, να. Και όμως όλα πήγανε πάρα πολύ ωραία. Και για να δώσω και στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς είναι χορευτικός τουρισμός, είναι τριήμερα και τετραήμερα σε παραθαλάσσια καλοκαιρινά μέρη, το καλοκαίρι. Και καλά, τριήμερα. Δεν γίνεται. Όχι, γίνονται και το χειμώνα, κάνεις λάθος. Κάνεις το χειμώνα. Κάνω και το χειμώνα στη Λίμνη Πλαστήρα, παρακαλώ, σε ένα μαγικό ξενοδοχείο. Όπου και εκεί έχει να προσφέρει πράγματα και ο χειμώνα στην Ελλάδα, όχι μόνο το καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν ο κόσμος που έρχεται έχει τη δυνατότητα να κάνει μαθήματα χορού με σπουδαίους προπονητές από το εξωτερικό που έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα, που και αυτοί ευχαριστούνται την Ελλάδα, έτσι. Έρχονται μόνο για δουλειά, έρχονται και να θαυμάσουν. Ήρθανε το χειμώνα, δεν κάνω λάθος, επίσης ήρθανε οι σημαντικότεροι χορευτές του dancing της Αμερικής. Ναι, έτσι, ένα σοου χορού που ήταν τότε. Και στην Ελλάδα έχει αγαπηθεί τρομερά. Πάρα πολύ και ήταν μία από τις πολύ σημαντικές βραδιές της εταιρείας μας. Θα πήγαινε στο dancing. Φέτος είναι γνωστό ότι στον Αντένα θα ξεκινήσει. Εάν σου πρότειναν είτε ως χορεύτρια. Ως χορεύτρια είτε... όχι, δεν θα πήγαινα. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι έχω περάσει πλέον αυτό το στάδιο του χορευτή. Είμαι στο διοργανωτικό στάδιο, είμαι από την άλλη όψη, από την άλλη μεριά και θα μπορούσα να είμαι πολύ χρήσιμη στο να κατευθύνω τους χορευτές και όχι εγώ να είμαι μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Μπορώ να κρίνω πολύ καλά, μπορώ να χορογραφώ πολύ καλά. Άρα τη θέση της καλένας, από ό,τι κατάλαβα. Μπορώ να είμαι δίπλα στην καλένα. Δεν θέλω να πάρω τη θέση της καλένας, μπορώ να είμαι δίπλα στην καλένα. Δέχτηκες ποτέ ρατσισμό εξαιτίας του γεγονός ότι ασχολήθηκες με το χορό? Θέλω να πω ότι στο μυαλό μας ο χορός έχει τα τελευταία 5 χρόνια ευτυχώς εξαιτίας και των σόου που έγιναν στην τηλεόραση. Το κοινό νομίζω είδε και την οπτική των χορευτών, τους αναγνώρισε περισσότερο. Είδε και το εύρος των δυνατοτήτων των χορευτών, αλλά και το πόσο σπουδαία και δύσκολη δουλειά είναι, γιατί δεν είναι εύκολος ο χορός. Δέχτηκες παρατάφτα ποτέ ρατσισμό? Πέρασε τη φάση. Έλα μωρέ τώρα. Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό κακά τα ψέματα ισχύει, διότι τους χορευτές λίγο πολύ στην Ελλάδα δεν τους έχουμε σε τόση υψηλή θέση όσο θα έχουμε τους σολίστες του πιάνου. Ο σολίστ πιάνου, ας πούμε, ήταν η αντίδραση του κόσμου πολύ πιο θετική και πολύ πιο θετική από ότι όταν έλεγα ασχολούμαι με το χορό. Υπήρχε πάντα ένας μικρός, μια μικρή αμφιβολία. Έστω αν θέλεις. Αλλά πιστεύω ότι μιλώντας με τους ανθρώπους και εξηγώντας τι είναι ο αθλητικός χορός και τι είναι αυτό που κάνω, τους κερδίζεις. Και μαζί κερδίζεις και κοινό και στο χορό. Όταν εξηγείς τι ακριβώς είναι, τι είναι κάτι, σαν να λέμε, είναι χορός απαιτητικός με τεχνικές δυσκολίες, όπως είναι ο χορός στον πάγο, είναι και ο χορός στο παρκέ αυτό που κάνω. Οπότε χρειάζεται σεβασμό και νομίζω με την ομιλία και με την ενημέρωση στον κόσμο τον κερδίζουμε το σεβασμό για το χορό. Πέρασε μια κομβική, βίωσε την κομβική περίοδο αλλαγής ουσιαστικά του επαγγελματός σου. Mm. Έχεις περάσει ποτέ κατάθλιψη στη ζωή σου? Υπήρξε ένα σημείο της ζωής σου που ήταν για σένα τα πράγματα θολά? Ναι, ήτανε. Ήταν εκείνο το σημείο που έπρεπε να κάνω την αλλαγή, όπως είπες, από την μεγάλη μου απόφαση να αφήσω τη μουσική και να ασχοληθώ με το χορό. Και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που δεν ήταν και μικρή, δηλαδή κράτησε αρκετά χρόνια και έπρεπε να το αντιμετωπίσω μόνη μου, διότι όλες οι φωνές γύρω-γύρω ήταν «Μα τι πας και κάνεις, είναι δυνατόν από το μέγαρο μουσικής να πας να ασχοληθείς με κάτι άλλο» και ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όμως στάθηκα στα πόδια μου και σιγά σιγά και με επιμονή και αφοσίωση νομίζω ότι τα κατάφερα. Ποιο είναι το δικό σου όπλο στη ζωή? Καλή ερώτηση. Το δικό μου όπλο στη ζωή είναι η αλήθεια μου. Και μένω πιστή σε αυτήν και την πιστεύω και μένω πιστή στα θέλω μου και στην καθαρότητα των επιλογών μου και των σκέψεών μου. Και πάντα είμαι θετική, είμαι πάντα αισιόδοξος άνθρωπος. Διαλέγω να βλέπω πάντα το καλό στον άλλον και όχι να ψάχνω να βρω το αρνητικό. Και αυτό αν με έχει κάνει... τη ζωή σου, αν πρέπει να την περιγράψεις με ένα χορό, κλείνοντας. Ναι, με ένα χορό. Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις σου. Με ένα χορό. Ποιος χορός θα ήταν? Μάλλον θα ήταν η ρούμπα.
που είναι ο πιο ερωτικός χορός Λάτιν, αθλητικός χορός και έτσι με πολύ σπουδαίες ρίζες από τη Λατινική Αμερική, γιατί συνδυάζει κίνηση, έκφραση, μελωδικότητα και αρμονία. Και τελευταία ερώτηση. Αν θέλω να απευθυνθείς, να κοιτάξεις την κάμερα και το Γιάννη μας, εκεί που σε κοιτάζει ούτως ή άλλως με την κάμερα ή το Γιάννη. με τι ερωτισμό σε παρακολουθεί. Και βλέποντας την κάμερα, για 10 δεύτερα θέλω να πεις στους φίλους μας γιατί πρέπει να ξεκινήσεις το χορό. Δεν πρέπει να ξεκινήσετε το χορό, μόνο αν το αισθανθείτε. Αν αισθανθείτε λοιπόν κάτι μέσα σας να σας λέει «έλα προς εμένα», αν αισθανθείτε το χορό να σας καλεί, να πάτε. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει. Ο χορός είναι κάλεσμα. Αλλά όταν σας φέρει κοντά του, δεν θα χρειάζεστε τίποτα άλλο στη ζωή. Θοδωρά Σατόλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ, φιλιά.